Διασκεδαστή που ξεσηκώνει την νεολαία, αλλά τώρα θα ξεσηκώσει και τον αγάπωνα. Οι δηλώσει του Πάνου Καλίδη στην εκπομπή του Γιώργου Σατσίδη για το τραγούδι που θα μα εκπροσωπήσει θα συζητηθούν. Μέχρι και για τη θέση που θα πάρουμε, κάνει πρόβλημα. Δεν συμφωνώ με το κομμάτι που θα πάει φέτο εκεί. Αν α πούμε του έδινε μια θέση, ποια θα ήταν αυτή. 12. Μη μου το χαλά, το όνειρο που έχω για μα. Μη μου το χαλά. Και ο κόσμος, αυτό είναι το παράδειγμα. Το ψήφισε, δεν ξέρω. Ναι. Το αμφιβάλλεις, το αμφιβητής. Βέβαια. Πέρα όμως από τις απόψεις για το τραγούδι του Αγάθωνα και τον Κούζα Μόστρα, η περίοδος αυτή είναι η καλύτερη για τον Χαζομπαμπά Πάνο Καλίδη. Τρίτο παιδί περιμένει σύντροφο του Ελεάνα και πλήρης επελέγη τυχαίας. Περιμένουμε τρίτο παιδί τώρα, εντάξει. Τρίτο παιδί, πολύτεχνος, έτσι. Δεν ξέρω, από τέσσερα νομίζω. Από τέσσερα είναι πια. Okay. Θα πάμε και για τέταρτο. Ό,τι πει ο Θεός, ούτε το πρώτο προσπάθησα, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο. Ήρθανε τόσο όμορφα. Ναι. Φυσικά, αντέχω έτσι, ακόμη. Ναι. Έτσι, είναι νέος. Ναι. Η Λεάνα είναι νέα. Νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα προς το παρόν. Ναι. Ό,τι είπε ο Θεός. Μου έχει έρθει απόψε μια τρελή ιδέα. Έτσι για την αλλαγή να κοιμηθούμε μαζί. Ο Πάνος Καλίδης μίλησε στον Γιώργο Σατσίδη και για το συνθέτη Φίβο. Τον άνθρωπο που συνεργάζεται και μαζί φτιάχνουν επιτυχίες. Ένας πολύ απλός άνθρωπος. Ναι. Με χαμηλό προφίλ. Πολύ συνεργάσιμος. Σίγουρος για πολλά πράγματα, γιατί ξέρει πολύ καλά αυτή τη δουλειά, την κάνει χρόνια. Νομίζω ότι αν είσαι μαζί του, υπάρχει μια σιγουριά για το ότι αυτό που θα κάνει θα ακουστεί. Ο Πάνος Καλίδης μιλάει σπάνια και τα τραγούδια του είναι η απόδειξη πως και χωρίς σκάνδαλα, κάποιος που έχει ταλέντο μπορεί να κάνει ουσιαστική καριέρα.